Καλώς ήλθατε στα μαθήματα Αρνός. Βρισκόμαστε στην ενότητα 1, Πατρική Δικαιοσύνη, Αρχαία Δευτέρας Γυμνασίου. Μαζί θα δούμε την άσκηση 5, που στο σχολικό μας βιβλίο βρίσκεται στη σελίδα 11. Για να δούμε τι μας επιφυλά σε αυτή η άσκηση. Να γράψετε, λέει, τι δηλώνουν τα ουσιαστικά, κατάσταση, ενέργεια, πρόσωπο που ενεργεί, αποτέλεσμα ενέργειας, εθνικότητα, τόπο, υποκορισμό κτλ. Ω, μάλιστα. Εμένα αυτό μου θυμίζει πράγματα που έχω κάνει στην πρώτη γυμνασίου. Άρα πρόκειται για μία ασκησούλα που είναι επαναληπτική και σκοπό έχει να φρεσκάρει λίγο τη μνήμη μου, έτσι ώστε να μην ξεχνάω. Για να δούμε λίγο. Την πρώτη λέξη που μας δίνει είναι η λέξη δενδρίλιον. Τι να δηλώνει άραγε? Αν είμαι λίγο προσεκτικός, μπορώ να διακρίνω αυτήν εδώ την κατάληξη, ήλιον, που τι μου δείχνει? Μου δείχνει ότι είναι υποκοριστικό, υποκορισμό δηλαδή. Δηλαδή, υποκορισμός, τι εννοούσα όταν έλεγα υποκορισμός στα αρχαία ελληνικά, στην πρώτη γυμνασίου? Είναι αυτό που χρησιμοποιούμε και σήμερα, το υποκοριστικό, δηλαδή όταν θέλουμε να δηλώσουμε ότι κάτι είναι πιο μικρό από τη λέξη που παράγεται. Δηλαδή, αν εδώ η λέξη είναι δένδρον, το δέντρο δηλαδή, η λέξη δενδρίλιον είναι το δεντράκι. Υποκοριστικό λοιπόν, το μικρούλι. Επόμενη λέξη, νεανίσκος. Και πάλι εδώ, ας είμαι πιο προσεκτικός και παρατηρώ την κατάληξη ίσκος, που τι δηλώνει? Και αυτό δηλώνει υποκορισμό. Δηλαδή, αν η λέξη από την οποία προέρχεται είναι ο νεανίας, ωραία, ο νεανίας είναι ο νεαρός. Άρα, ο νεανίσκος είναι ο μικρός νεαρός. Επόμενη λέξη μας, διδασκαλίων. Αυτό είναι λίγο εύκολο. Η κατάληξη ίων, όπως το γραφείον, το ιατρείον, το λογείον, όλα αυτά δηλώνουν τόπο. Τόπος λοιπόν. Διδασκαλίων είναι ο τόπος που γίνεται διδασκαλία. Γραφείον είναι ο τόπος που είναι ο γραμματέας, γράφουν κλπ. Κορίνθιος. Κατάληξη ιός. Και σήμερα αυτή η λέξη δηλώνει εθνικότητα. Εθνικότητα λοιπόν, από την οποία προέρχεται κάποιος, από κάπου κατάγεται. Κορίνθιος, Αθηναίος λέγαμε και πάει λέγοντας. Αλιεύς. Έχουμε κατάληξη εύς. Τι μου δήλωνε αυτό? Το πρόσωπο που ενεργεί. Το πρόσωπο που ενεργεί λοιπόν, ο αλιεύς, κάτι κάνει, ενεργεί. Ο γραφεύς, γράφει. Θα μου πείτε τώρα, μα πώς θα τα θυμάμαι εγώ όλα αυτά? Στην ουσία, η άσκηση θέλει να μας θυμίσει κάποιες καταλήξεις ή κάποια ουσιαστικά που είχαμε μάθει πέρυσι και τι ακριβώς δηλώνουμε. Είναι μία επαναληπτική άσκηση με σκοπό να φρεσκάρει τη μνήμη μας. Επόμενη λεξούλα μας δίνει τη λέξη βασιλεία. Στην ουσία, αυτή η λέξη από τις κατηγορίες που μας έχει δώσει πιο πάνω δηλώνει το πρόσωπο, ή μάλλον ακόμη καλύτερα, δηλώνει ενέργεια ή θα μπορούσαμε να πούμε και κατάσταση. Όταν σε μία χώρα έχουμε βασιλεία, σημαίνει ότι η κατάσταση της χώρας είναι υπό τον έλεγχο του βασιλιά. Όταν κάποιος, να το πούμε έτσι πολύ πολύ απλά, ασκεί βασιλεία, σημαίνει ότι είναι ο βασιλιάς, άρα παίρνει αποφάσεις, ελέγχει κλπ. Επόμενη λέξη, μάντευμα.
Στην ουσία αυτή η λεξούλα δηλώνει αποτέλεσμα κάποιας ενέργειας. Δηλαδή, πολύ απλά, ο μάντης μαντεύει και το αποτέλεσμα της μαντείας του είναι το μάντευμα. Επόμενη λέξη, τελετή. Η τελετή θα μπορούσαμε να πούμε ότι δηλώνει ενέργεια. Όταν γίνεται κάποια τελετή, σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή κάτι γίνεται. Κάποια ενέργεια είναι φανερή. Επόμενη λέξη, η λέξη θυσία. Η θυσία, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ενέργεια, δηλαδή όταν θυσιάζουμε κάτι, γίνεται εκείνη τη στιγμή κάποια θυσία. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και το πάθος. Η θυσία θέλει πάθος, αλλά είναι και μία κατάσταση.